Καλώς ήρθατε πίσω σε όλα ακόμα βίντεο του Daily Show. Ονομάζομαι όμω με τέρια τη Ιερεμία και αυτό το show. Στο οποίο μπορεί να έρθει για να ενημερώσει σωστά και ηθικά σε καθημερινή βάση για θέματα που σε αφορούν. Αν είσαι καινούργιο σε αυτό το κανάλι, πάρε το κουμπάκι που λέει subscribe. Εγγραφή και οπωσδήποτε. Σμάζε like button και share αυτό το βίντεο να φύγει αλήθεια προ τα έξω. Στο πρώτο σχόλιο από κάτω θα βρεις ένα link Πάτησέ το και πάρε πρόσβαση στην ψήφο, στην ψηφοφορία που έχω κάνει Τη διαδικτυακή αυτή η ψηφοφορία εντελώς δωρεάν Ούτε email δεν σου ζητάω αυτή τη φορά Μπορείς να μπεις και να ψηφίσεις και να το κοινοποιήσεις Να ψηφίσουν και άλλοι να δούμε την πρόθεση ψήφου των Ελλήνων Και κάθε μήνα θα βγάζω ένα τέτοιο poll Διότι κοκορεύονται με χίλια άτομα δείγμα Και το κάνουν πανελλήνια σημαντικότητα μεγάλη πρόθεση ψήφου Και climb mine on the line Πώς να είμαι εγκρατής Όταν χύνω αίμα κάθε μέρα εδώ μέσα να βγάζω ποιοτικά βίντεο με σκοπό να βοηθήσω τους Έλληνες να ξυπνήσουν και να καταλάβουν την τεράστια προπαγάνδα που τους έχουν κάνει τα μίντια και η κυβέρνηση του Κούλη. Πώς να είμαι εγκρατής όταν βλέπω ότι είμαστε σε προεκλογική περίοδο. Α, αυτά είναι τα νέα βασικά. Δεν το ξέρεις βρε. Είμαστε σε προεκλογική περίοδο. Ο Τσίπρας ξεκίνησε καμπάνιες σε όλη την Ελλάδα. Να περιοδεύει ή να εμφανίζονται μέσα στα feed μα, σιγά, σιγά σιγά, σκουπιδένια βίντεο. Ο κάθε κραμένο πολιτικάντη, ο οποίο δεν έχει ιδέα από το πώ να χρησιμοποιήσει χρήματα, πώ να βγάλει χρήματα και από το πώ να κάνει ουσιαστικό marketing και τοποθέτηση στην αγορά, ξεκίνησε να κάνει καμπάνιε μέσα στο Instagram και όλοι οι άλλοι νεοδημοκρατικοί του τους κάνουν κοινοποίηση και εμφανίζονται μέσα στο Instagram επειδή το Instagram είναι πουλημένη πλατφόρμα μαζί με το Facebook και του προωθεί. Facebook, Instagram, κομμένε πλατφόρμε Χ. Είναι μια σκοπιδοπλατφόρμα τη πλάκα. Δεν μου έχει να, να μου προσδώσει απολύτω τίποτα. Θα το κρατήσω για το χαβαλέ μου εντελώ. Μη σου πω ότι θα ξεκινήσω να αν ανεβάζω selfies. Το Twitter είναι λίγο καλύτερη πλατφόρμα. Το Parler είναι καλή πλατφόρμα. Ξεκινήστε να φτιάχνετε κοινό. Το Discord είναι μια πάρα πολύ καλή πλατφόρμα και τα λοιπά. Αλλά όχι Facebook και Instagram όχι πολιτική σημασία content. Καλύτερα Twitter. Αν και το Twitter θα το λογοκρίνουν μελλοντικά, να ξέρει, δεν τη γλιτώνει ούτε και το Twitter. Το Parler είναι σε πιο καλή κατάσταση. Ε, το point είναι το εξή: κάτι ΛΟΑΤΚΙ ξεχασμένα από το, το Θεό, να πούμε, και κάτι άλλοι άνθρωποι πολιτικάντιδες ξεχασμένοι, βασικά γυναίκε είναι, ξεχασμένε από το Θεό και αυτέ αντίστοιχα, προσπαθούν να δείξουν τώρα το ποιο θα του τσιμπήσει. Θα του τσιμπήσει ο Τσίπρα ή θα του τσιμπήσει ο, ο Σε μια τέτοια κατάσταση βρισκόμαστε. Όποιο κάνει το πιο καλό viral βίντεο θα τσιμπηθεί από το κόμμα το εκάστοτε το που υποστηρίζουν. Ξέρει ποιο είναι το πρόβλημα. Σχετικά με τα ΛΟΑΤΚΙ θα μιλήσω συγκεκριμένα. Στη ΣΥΠΑ τα ΛΟΑΤΚΙ ανήκουν στην παράταξη των Δημοκρατικών. Ο Μιτσοτάκη ανήκει στην παράταξη των Δημοκρατικών, αν μιλάμε με δεδομένα ΗΠΑ. Όχι Ρεπουμπλικάνων, όχι Συντηρητικών. Ο Μιτσοτάκη είναι νεοφιλελεύθερος. Νεοφιλελε. Ο Μιτσοτάκη έχει γίνει πλέον νεοφιλελεύθερος. Έχει αλλάξει πορεία και είναι πλέον αριστερός νεοφιλελεύθερος. Radical left το λένε αυτό στη ΣΥΠΑ. Τα radical left λοιπόν βασικά είναι τα ΛΟΑΤΚΙ. Και εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα με τα ΛΟΑΤΚΙ και δεν μου αρέσει καθόλου που του ονομάζουν έτσι. Αυτή την ονομασία, τα ΛΟΑΤΚΙ, την έχουν βγάλει οι δημοκρατικοί για να δείτε ότι είναι ρατσιστέ απέναντί σα. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα με, με, με του ΛΟΑΤΚΙ. Κανένα πρόβλημα. Του αντίον, μπορώ να πω ότι και του λυπάμαι κιόλα, διότι σίγουρα υπάρχει κάποιο ψυχολογική σημασία πρόβλημα που αντιμετωπίζουν. Και μπορούν να το λύσουν. Δεν είναι κάτι. Μπορούν να το λύσουν. Πηγαίνοντα σε ψυχοθεραπευτή, μπορούν να λύσουν αυτό το πρόβλημα. Αλλά πρέπει να δουλέψει με τον εαυτό σου. Πρέπει να αποδεχτεί το ποιο είσαι, την εικόνα σου. Το, 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 το γεγονό ότι υπάρχουν βασικά δύο φύλλα. Αλλά αυτά είναι άλλα ζητήματα. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι βγαίνουν ξεχασμένοι πολιτικάντιδε, αλλά επειδή έχουν καλό marketing, βασικά καλό, καλή κοινότητα. Εκεί μέσα στα ρόταρα, εδώ εκεί μέσα στα μασονικά τα συστήματα εκείνα, έχουν μια κοινότητα που λέει «Κάνε share, θα σε προωθήσω εγώ, έχω 60.000 followers στο Instagram, θα σε κάνω share σε και εγώ, θα σε κάνω share σε και εγώ». Και μετά τα άτομα χαμηλότερης αντίληψης τους κάνουν και αυτοί share, έτσι απλά επειδή βλέπουν influencers να τους κάνουν share, γιατί τέλο πάντων πηγαίνουν viral, αυτοί κερδίζουν αυτοί ότι το όνομά του ανεβαίνει... Και γελάω εγώ ουσιαστικά εδώ, γιατί πέφτουν πάλι στον κανόνα που έχω βγάλει ότι είναι άτομα μηδενική αξία. Δεν παράγουν τίποτα. Εγώ γελάω με αυτού, με του αθλητέ, με, τους αθλητές, με, αυ... με του vloggers, με όλα αυτά τα άτομα. Εγώ γελάω. Δεν έχουν να προσδώσουν καμία. καμία... με του gamers, με όλου αυτού εγώ γελάω, του συστημικού. Ωραία. Εφόσον υπόθηκαν αυτά, είμαστε σε προεκλογική περίοδο, θα δει πλέον και τον κάθε πικραμένο, ξεχασμένο. Πραγματικά σου λέω, καλλιτέχνε ξεχασμένου από το παρελθόν, ε, πολιτικούς ξεχασμένους από το παρελθόν να προσπαθούν να κάνουν viral videos, δηλαδή τι θα δούμε τώρα από εδώ και πέρα, ο Θεός και η ψυχή του τώρα. Πάμε στα, λίγο στα σοβαρά ζητήματα για να ξεκινήσουμε και αυτό το βίντεο βασικά. Λοιπόν, 25 θέματα συνεργασία συμφώνησε Δένδια Τσαβούσογλου. Αυτό το αρθράκι εδώ πέρα του άθλιου έθνου, το οποίο θα το κόψω να το προωθώ από εδώ μέσα, το, τώρα κιόλα δεν έχει να πει τίποτα. Το κόβω εντελώ. Πάμε να δούμε τις τι δηλώσει του Τσαβούσογλου. Δεν οδένδια. είναι για την χθεσινή. Έτσι ξεκινάει, έτσι ξεκινάνε οι δηλώσει του, του Δένδια. Κατάρτιση από την Ανατολού Εφέ. Δεν λοιπόν, κάνω πλάκα. Τάρτιση από την... Ο δένδια. Δένδιας. Για την χθεσινή κατάρτιση από την Ανατολού Εφέ της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ. Κατάρτιση είπε. Ούτε καν κατάκτηση. Έτσι ξεκινάει πάντως, έτσι ξεκινάει ο Δένδια με τον Τζαβούσογλου για την κατάκτηση του, δεν ξέρω και εγώ τι έγινε, στη Γιουρολίγκα στο μπάσκετ, τη Ανατολού ΕΦΕΣ. Τα συγχαρητήρια του Δένδια. Έτσι ξεκινάει. Δεν καταλαβαίνει ότι σε υποτιμάνε. Εγώ πρέπει να σου το πω. Δεν το βλέπεις ότι σε υποτιμάνε. Βλέπει μπάσκετ, κόψτο. Ακούς μουσική, κόψτη να βλέπει ποδόσφαιρο, κόψτα. Κόψτα όλα. Αλήθεια σου λέω, το YouTube κόψτο. Ξεκίνα να διαβάζει βιβλία, ξεκίνα να αναμορφώνεσαι, ξεκίνα να αναμπαίνει στην προσωπική σου ανάπτυξη, ξεκίνα να βγάζει φράγκα. Είσαι άτομο των 800 ευρώ και νομίζω ότι κάνει και κάτι. Και ξοδεύει τον χρόνο σου με τα ποδόσφαιρα και τα μπάσκετ και όλε αυτέ τι γελιότητε και τι αθλειότητε. Άμα δεν είσαι επαγγελματία παίχτη μπάσκετ ή ποδοσφαιριστή, μην ασχόλησε με αυτά. Μην ασχολείσαι. Όρο ώρα σκέφτομαι ότι εδώ οι Έλληνε θέλουν τόσο πολύ δουλειά που και ο καλύτερο coach να είναι, εγώ είμαι αυτό, και ο καλύτερο coach λοιπόν να είναι κάποιο, ο καλύτερο coach να είναι, οι άλλοι είναι τόσο ντουβάρια που δεν μπορεί να του κάνει τίποτα. Είναι δηλαδή σαν το στόκο. Ξέρει πω είναι ο στόκο. Το βάζει του ντουβάρι, κολλάει. Κόλλησε και ο στόκο. Τώρα δεν ξεκολλάει ο στόκο. Δεν καταλαβαίνει λοιπόν εδώ ότι αυτοί σε κοροϊδεύουν. Ότι ο Τσαβούσογλου πήγε και μίλησε στη Θράκη για μειονότητα. Ότι Έλληνε χωρί να κάνουν τίποτα φυλακίστηκαν για να μην διαμαρτυρηθούν για τον Τσαβούσογλου. Δεν το αντιλαμβάνεσαι αυτό. Τα θερμά μου... Ετοιμάζουν δομέ στη Μιτυλίνη. Ετοιμάζουν δομέ στο Νεύρο. Υπάρχουν βίντεο στο ίντερνετ που κυκλοφορούν. Γιατί τα ψάχνει αυτά. Υπάρχουν ακόμα και μέσα στο συστημικό το Facebook αυτά. Συγχαρητήρια. Σας ευχαριστώ πολύ, Σας ευχαριστώ. αγαπητέ φίλε Νίκο Δένδια και εγώ. Γελάω και με αυτήν που μιλάει τη συστημική, αυτή η γυναίκα που γελάει και μαζί της γελάω γιατί κάνει και τονικότητα, δηλαδή αλλάζει και τον τόνο της φωνής της. Αλλάζει και τον τόνο τη φωνή, ενώ ουσιαστικά είναι ένα υπάλληλο που απλά ακούει τι του λένε και μεταφράζει. Αλλά αλλάζει και τον τόνο τη φωνή τη και καλά για να χαριτολογήσει, για να δείχνει ότι ο τσαφού έχουν χαριτολογεί. Αλήθεια σου λέω, θα τα ακούσει λίγο και θα πως πόσο γελία υποκείμενα είναι όλοι του. Θα ήθελα να ξεκινήσω με συγχαίροντα <συσχελίδι> την Ανατολού Εφέ. Ήταν μια, ένας δύσκολος τελικός Τον παρακολουθήσαμε με αγωνία Τον παρακολουθήσαμε με αγωνία Και ευχαριστώ πολύ που δείξες κατανόηση Στην επιτάχυνση των, uh, βραδινο, του βραδινού μας γεύματος νομίζω... Ο Δένδιας γελάει λες και έκλεισε τον deal του αιώνα Έκλεισε deal ο Δένδιας Πήρε 30% τώρα σε ποια συμφωνία Δεν ξέρουμε τι ξεπουλήσανε δεν ξέρουμε. Φέτος... Με περιφάνεια γελάει ο Δένδιας. Ε, ε, έχουμε στη EuroLeague δύο ομάδες. Ε, είχαμε δύο ομάδες από την Ελλάδα και δύο από την Τουρκία. Ε, βεβαίως χαιρόμαστε για την ε, μεγάλη επιτυχία της ΕΦΕΣ. Εγώ χαίρομαι ιδιαίτερα που βρίσκομαι πάλι στη... Ξέρεις τι, έχω βαρεθεί με τα σκουπίδια. Να σου το πω στα ίσια. Δηλαδή όσο πάει, χάνω την υπομονή μου... Και δεν πρέπει αυτό. Και να ξέρει, έχω άπειρη υπομονή. Γι' αυτό και πετυχαίνω στη ζωή μου. Άπειρη υπομονή. Αστήρευτη υπομονή. Και εδώ. Κά, κάτι άλλο. Και κάτι άλλο. κάτι άλλο. Εδώ με βλέπει. Κάνω σόου. Ωραία. Εγώ εδώ κάνω σόου. Δεν είμαι έτσι στην, στην κανονική μου τη ζωή. Είμαι πολύ νορμάλ. Πολύ ήρεμο. Ακούω. Παρατηρώ. Δεν μιλάω πολύ πολύ. Μπορεί και να μιλάω κάποιε φορέ σε συγκεκριμένα άτομα. Προσπαθώ να την αποφύγω την πολύ πολύ την ομιλία. Αλλά εδώ αυτό που βλέπει είναι ένα σόου. Και πρέπει να το καταλάβει. Το ότι μιλάω για συγκεκριμένε και χαρακτηρίζω συγκεκριμένα άτομα δεν σημαίνει τίποτα. Εγώ δεν έχω τίποτα με κανέναν. Με συμπεριφορέ έχω κάτι. Με συμπεριφορέ. Υποκριτικέ και σατανιστικές συμπεριφορέ. Με αυτό έχω πρόβλημα. Αλλά με τα πρόσωπα δεν έχω πρόβλημα. Με το Δένδια α πούμε. Δεν τον έχω γνωρίσει για να έχω κάποιο πρόβλημα μαζί του. Έτσι. Δεν ξέρω την καταγωγή του. Δεν ξέρω. Άμα είναι δικηγόρο, πιανού είναι δικηγόρο, δεν ξέρω τα 200.000 ευρώ, τα, 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 άμα τα έχει πάρει και τι έχει παιχτεί εκεί πέρα με, με, κάτι τέτοια νούμερα που έχουν πάρει τα φτάκια μου και τα ματάκια μου. Κάτι τιμολόγια τέλο πάντων, γιατί είναι δικηγόρο, βλέπει. Δεν γνωρίζω αυτόν τον άνθρωπο το ήθο του και το πόσο καλό είναι στη συμβουλευτική. Έτσι. Για τον Τζαβουσογλού δεν έχω να πω τίποτα ουσιαστικά δεν τον ξέρω τον άνθρωπο. ίσα σαν την αντίον μια χαρά τα πηγαίνει ο Τζαβούσογλου για την Τουρκία και για του Τούρκου. Τώρα, άμα έρχεται εδώ πέρα και κλείνει deals καλά με το Δένδια, μαγκιά του ρε φίλε. Πραγματικά μαγκιά του. Αλλά εγώ του βγάζω το καπέλο. Εγώ πάντα επικροτώ τα άτομα που είναι καλοί σε αυτό που κάνουν. Τώρα, αν εμεί ω κράτο έχουμε πουλημένου, αυτό είναι δικό μα πρόβλημα. Δεν είμαστε ο, ο τσαβούσογλου. Εμεί μα φταίμε. Ούτε ο Τραμπ θα έρθει να μα σώσει. Εμεί έχουμε το πρόβλημα. Εμεί πρέπει να δώσουμε λύση το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε. Αλλά όταν υπάρχει λογοκρισία, όταν το Facebook κανονικά χώνει 30 ημέρα, να μην μπορεί να προστάσει ούτε like, εγώ δεν μπορώ να κάνω. Και για ένα βίντεο που έκανα σε ούτε καν το που να τα ανέβαζα στην πλατφόρμα του. Όταν έχουμε τέτοια λογοκρισία και στο Instagram αντίστοιχα το ίδιο και στο TikTok το ίδιο, σε όλε τι μεγάλε πλατφόρμε, τότε λε Κάτσε ρε φίλε, τι γίνεται εδώ πέρα, γιατί κι εγώ Έλληνας πολίτης είμαι και πληρώνω και το ένα και το άλλο και δικαιούμαι όλα αυτά εδώ, έτσι, πολύ τη είμαι στο τέλος της ΜΕΡΑΣ και αυτή είναι η υπαλληλή μου, δεν μπορώ να κρίνω τους υπαλληλίσκους μου, τους υπαλλήλους μου, τον διανοήσε, τους έβαλα εγώ μέσα στο σύστημά μου και δεν μπορώ τώρα να τους κρίνω, εγώ είμαι ο πρώτος που θα τους κρίνω αυτού του υπαλλήλου. Και όταν έχω άτομα να με ακολουθούν, εσεί δηλαδή, και να με παρακολουθούν, όταν έχω τέτοια άτομα, έχω και ευθύνη. Οπότε πρέπει να είμαι όπω πρέπει να είμαι στο σοου αυτό. Κατά τα άλλα, δεν έχω κάτι με αυτού εδώ. Δεν με ενδιαφέρει. Δεν με ενδιαφέρομαι για αυτά τα υποκείμενα. Με του Έλληνε έχω. Όταν μου βλέπουν μπάσκετ και ποδόσφαιρο, έχω. Όταν του αφήνουν του πολιτικού να υποβαθμίζουν έτσι την νοημοσύνη του, ναι. Εκεί έχω πρόβλημα. Με εμά τα έχω, όχι με αυτού στην Ελλάδα τη μετά κάνουμε. από καιρό <σχερή> να ευχαριστήσω <σχερή> τον φίλο μου <σχερή> Νίκο και να Εγώ ευχαριστήσω... Εγώ ακούω ένα πολύ ωραίο κλίμα, το φιλαράκι μου, τον Νίκο, είδαμε αγκαλιές του Τσαβούσογλου με το Δένδια, με το Μητσοτάκι αντίστοιχα, τα πήγαν περίφημα, κάνανε ωραία deals, Μπακογιάννη, το έχουμε δει πολλές φωτογραφίες ότι είναι φίλοι. Επίση, για την θερμή υποδοχή που Ξέρεις ποιο είναι το σατανικό. Το σατανικό είναι ότι προσπαθούν να περάσουν μια έχθρα των λαών και τα μίντια και η στρατιωτική και όλοι αυτοί και πφ, βαριέμαι. Αλήθεια τώρα δεν έχω τίποτα με τους Τούρκους. Τίποτα απολύτω. σα-ίσα -ίσα έχουν και πολύ ωραία φαγητά και τρόφιμα. Δεν ξέρω, αλήθεια, εγώ το βλέπω έτσι. Και μουσουλμάνοι και μουσουλμάνοι. Ακού μουσουλμάνου, μουσουλμάνου. Γιατί τόσο hate του δείχνουν του μουσουλμάνου. Εγώ δεν έχω τίποτα με του μουσουλμάνου του. Τουναντίον του θεωρώ θρησκευόμενο λαό και μου αρέσει που είναι θρησκευόμενοι. Αλλά μουσουλμάνοι μέσα στη θράκη και μειονότητε και κόμματα. Ε όχι, αυτό μέσα στο κράτο μου δεν το θέλω. Έτσι. Δεν το θέλω αυτό, γιατί πρέπει να διατηρήσω τη θρησκεία μου. Πρέπει να διατηρήσω την οικογένειά μου. Και επίση υπάρχει και βαθμό επικίνδυνοτητα, έτσι, με του πληθυσμού με... και με πολλά άλλα ζητήματα που δεν μπορώ να αναφερθώ εδώ στο YouTube, έτσι. Παρ' όλα αυτά, με του απλού πολίτε δεν έχω κάποιο πρόβλημα. Με του εξτρεμιστέ έχω, ναι, εννοείται, δεν το συζητάμε αυτό. Το πρόβλημα είναι ότι στην Ελλάδα δεν ξέρουμε ποιοι μπαίνουν. Αυτό είναι πρόβλημα. Άρα το πρόβλημα πάλι το έχω με την Ελλάδα. Με, με αυτού του πουλημένου, με τον Μηταράκη, με τον Κυριακό, με το Δένδια, με την Κεραμαίω, αυτού όλου του πουλημένου που, που μα κάνουν πλήση εγκεφάλου, που εμβολιάζουν τα παιδάκια. Δεν μου αρέσουν αυτά. Μα επιφυλάξατε στι συνομιλίε που είχαμε και τη συνάντηση που είχαμε με τον Πρωθυπουργό, Εδώ βλέπει ότι υπάρχει μια φίλη, ένα φιλικό του είχαμε την ευκαιρία. Αυτό ξέρει τι σου δίνει να καταλάβει, Ότι αυτό που έκανε ο Δένδια εκεί μέσα ήταν ένα, ένα θέατρο. Αν δεν το αντιλαμβάνεσαι αυτό, δεν αντιλαμβάνεσαι πολιτική, δεν είσαι πολιτικόν. Να αξιολογήσουμε τα διμερή μας θέματα. Στην Άγκυρα, στη συνάντηση που είχαμε, είχαμε αποφασίσει ότι θα επιταχύνουμε λίγο τις διμερείς διαπραγματεύσεις που αφορούν τα οικονομικά και εμπορικά ζητήματα. Έγινε μια υψηλού επίπεδου συνάντηση σε επίπεδο υπουργών στην Καβάλα. Υπήρξαν 25 ε, 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 Συμπεφωνημένα σημεία για, με, μέσω των οποίων θα μπορέσουμε να ε, επαυξήσουμε την ε, συνεργασία μας σε θέματα οικονομίας και εμπορίου. Ε, όλα τα μνημόνια συνεργασίας και οι μηχανισμοί που θα εγκαθιδρήσουμε. Να σου πω κάτι δεν λένε τίποτα. Είναι μυστική αυτή η συνάντηση ουσιαστικά. Αυτά είναι να είχαμε να λέγαμε. Στην πράξη δεν έχουν πει τίποτα. Τα άρθρα είναι ελιπέστατα. Δεν έχουν να δείξουν τίποτα. Και αυτό εμένα κάτι μου μυρίζει. Τώρα, παρετήθηκε ο Πάνος Λασκαρίδης, ο εφοπλιστής, ο οποίος είχε μιλήσει αρνητικά για τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας, από την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών. Και τώρα διάβασε το αυτό και θα το διαβάσω γιατί είναι σημαντικό. Δήλωση του Π. Λασκαρίδη έχει ω εξή. Θα ήθελα με αυτή την επιστολή να σα γνωστοποιήσω την παρέτησή μου από το Συμβούλιο τη Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών και την ίδια την Ένωση. Παρετούμε γιατί δεν πρόκειται με την παρουσία μου να ευλογήσω τη συνεχιζόμενη προσπάθεια δολοφονία χαρακτήρα που έχουν αναλάβει ορισμένοι μέσα από την Ένωση μαζί με διάφορα μίντια εγνωσμένης αξιοπιστία σε εισαγωγικά. Στου μεν συναδέλφου μου, τουλάχιστον σε όλου εκείνου που δεν συμμετέχουν σε αυτή την φάρσο κομοδία απολογούμε ειλικρινώ εάν του προκάλεσα την οποιαδήποτε δυσφορία και αγανάκτηση, όπω του αρμόζει από ένα συνάδελφο που άθελά του, με τον αθυρόστομο λόγο του, που όμω βάναυσα κακοποιήθηκε από του δημοσιογράφου, του στεναχώρησε και του προσέβαλε. Όπω άλλωστε έκανα ήδη από την πρώτη μέρα και στον κύριο Πρωθυπουργό και στον κύριο Υπουργό Εμπορική Ναυτιλία. Δεν θα απολογηθώ όμω σε κανέναν άλλον που με αφορμή αυτή την ελεηνή δημοσιογραφία θεώρησε σκόπιμο να τη χρησιμοποιήσει για ξεκαθάρισμα λογαριασμών. Η αλήθεια είναι ότι το μόνο που έπαιξε σχετικά με τον Λασκαρίδη, που εγώ εξ αρχής έχω αρνητική εντύπωση για το όλο ζήτημα, εξ αρχής, δηλαδή, ποιο είναι ο Λασκαρίδη τι έχει κάνει ο Λασκαρή για την Ελλάδα. Δεν με ενδιαφέρει τα πόσα λεφτά βγάζει. Δείξε μου τι έχει κάνει στην Ελλάδα. Που έχοντα πει αυτό, μπορεί να έχει κάνει και 30-40 εκατομμύρια φορέ περισσότερα από ό,τι έχω κάνει εγώ. Δεν το ξέρω. Δεν ξέρω τίποτα γι' αυτό να. Δεν μου λέει τίποτα όμω. Ειλικρινά είναι, είμαι αδιάφορο. Δεν ενδιαφέρομαι. Δείξε μου στην πράξη. Ποιο χρηματοδοτής, ποιο κόμμα χρηματοδοτής, δείξτα μου όλα. Όπω παίζεται το καπιταλιστικό παιχνίδι. Τώρα αυτά τα λογάκια να είχαμε να λέγαμε, τι προπαγάνδε αυτέ δεν με ενδιαφέρουν. Προσωπικά, όσο για την ουσία των κατηγοριών που περιλάμβανε η δήλωση της ενώσεω, υπάρχουν πολλοί άλλοι πλέον κατάλληλοι να κρίνουν και τον πατριωτισμό μου και την αγάπη μου για την πατρίδα. Ωραία. Αυτό θα ήθελα να το δω. Να σου πω την αλήθεια. Θα ήθελα να το δω. Πώ θα ήθελα να το δω, Θα το δω face to face. Αλλά δεν είμαι στο επίπεδο να μπορέσω να μιλήσω με αυτά τα άτομα. Τουλάχιστον δεν με θεωρούν ότι είμαι στο επίπεδό του, έτσι. Για το... Εγώ είμαι εδώ, ούτε ή άλλω με το podcast ελεύθερο, ξέρει, είναι ανοιχτό προ όλου του νοήμονε ανθρώπου. Αν είσαι πλούσιο, αν είσαι επιφανής, αν έχει φραγκά, αν είσαι επιχειρηματία, αν έχει επιρροή, αν είσαι πολιτικό, αν είσαι ηγέτη κάποιου τύπου, είσαι προσ... στο δικό μου το podcast το ελεύθερο, έτσι. Τώρα να είσαι υπάλληλο και να θέλει να έρθει σε μένα και να είσαι ουσιαστικά. Ε, όχι, όχι. Δεν θα, δεν θα, δεν θα πάρω, ευχαριστώ. Για το εάν σέβομαι του θεσμού και αν αγαπώ την Ελλάδα και την αυτιλία μα, μπορούν να το κρίνουν άλλοι και σα παραπέμπω στι δεκάδε φορέ που έχω ξεκαθαρίσει δηλώσει υπέρ τη σημασία ελληνική ναυτιλία. Δεν βλέπω κάτι άλλο που να με ενδιαφέρει εδώ πέρα. Ουσιαστικά, σαν να ζητάει συγγνώμη εδώ πέρα είναι και σαν να λέει ότι υπήρξε κάποιο δημοσιογραφικό τρίκ στο ει του. Τώρα, παρακάτω. Σημαντικά νέα. Κίνα. το πρώτο κρούσμα του ή τα δέκα ή 3 της γρήπης των πτηνών σε άνθρωπο. Αχ, 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 ο ηλικία 41 ετών κάτοικο και τα λοιπά εμφάνισε πυρετό και άλλα συμπτώματα. Ε, κάποιο τώρα εμφάνισε πυρετό νέα συμπτώματα. Κάποιοι άλλοι το ονόμασαν γρήπη, τον πτηνών εδώ πέρα, έτσι όπω το ονόμασαν. Ε, και τώρα εμεί αυτό πρέπει να κάτσουμε και να το διαβάσουμε. Ο μόνο λόγο που στο λέω είναι γιατί μπορεί να έχουμε και, και κάτι καινούριο. Λοιπόν, σημαντικά νέα. Από το ΚΚΕ για να μην λέτε ότι υποστηρίζω μόνο τον καπιταλισμό. Καταργείται η όποια προστασία τη πρώτη κατοικία με τον αντιλαϊκό πτωχευτικό κώδικα τη κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία που ολοκλήρωσε το έγκλημα όλων των κυβερνήσεων. Από σήμερα καταργείται η όποια προστασία τη πρώτη κατοικία και εγκαινιάζεται ο αντιλαϊκό πτωχευτικό κώδικα που ψήφισε η κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία. Ο νέο πτωχευτικό κώδικας, ολοκλήρωσε το έγκλημα που μεθόδευσαν βήμα-βήμα όλε οι κυβερνήσει. Όλα αυτά που λέει είναι αλήθεια. Με τη σταδιακή άρση τη προστασία των λαϊκών κατοικιών, με την παράδοση των κόκκινων δανείων στα φαντ, με την ποινικοποίηση των λαϊκών αντιδράσεων ενάντια στου πληστηριασμού. Όλα αυτά που λέει είναι αλήθεια. Για όσου δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στην εξυπηρέτηση των δανείων του, ο νέο πτωχε... Πτωχευτικό κώδικα προβλέπει τη δέσμευση του συνόλου τη περιουσία του, την εκποίησή τη, δίνοντα φυσικά την επιλογή στι τράπεζε να αποκτήσουν ό,τι και αν θέλουν. Προβλέπει, δηλαδή, ό,τι είναι καλό θα το τσιμπάνει οι τράπεζε. Προβλέπει ότι για τρία χρόνια όποιο δεν μπορεί να ανταπεξέλθει θα δουλεύει πρακτικά για την τράπεζα. Κρατώντα για τον εαυτό του μόνο ένα ισχνό ποσό διαβίωση και η τράπεζα θα εισπράττει αυτόματα τον υπόλοιπο μισθό του. Ενώ η περιουσία του ελέγχεται από την τράπεζα μετατρέπει τελικά τους εργαζόμενους σε νικάριδες στα σπίτια τους. Αναφέρει το ΚΚΕ στο σχόλιο του. Ναι, να σου πω κάτι. Το ΚΚΕ προωθεί τους ανθρώπους να γίνουν υπαλλήλοι. Το σύστημα προωθεί τους ανθρώπους να παίρνουν δάνεια. Οι οικονομικές φούσκες μεγαλώνουν. Κανείς δεν ξέρει ουσιαστικά οικονομικά τι γίνεται. Εμείς εδώ πέρα στο Market Fix News μέσα στο, στο πριβέ μέρος και μέσα στο Day Trading Challenge και στα υπόλοιπα που ασχολούμαι με, με την οικονομία Τώρα προσπαθούμε λίγο να ξετυλίξουμε το νήμα και είμαστε από του πρώτου Έλληνε, δηλαδή καινοτομούμε σε πανελλήνιο επίπεδο που κάνουμε σοβαρή δουλειά στα συγκεκριμένα ζητήματα. Και χάνουμε, κερδίζουμε, χάνουμε, κερδίζουμε, αλλά μαθαίνουμε στη διαδικασία αυτή. Και αντιλαμβανόμαστε καλύτερα. Βλέπουμε τα πράγματα εκ των έσω. Μέσα από το Αμερικανικό χρηματιστήριο και τα υπόλοιπα χρηματιστήρια. Αυτό λοιπόν που δεν σου λέει ούτε το ΚΚΕ σε αυτό εδώ το δημοσίευμα είναι ότι το ίδιο προωθούσε στου ανθρώπου. Τον κομμουνισμό! Το σοσιαλισμό! Που το σοσιαλισμό ελέγχουν οι τράπεζε! Καταλαβαίνει ότι είναι αντιφατικό αυτό το πράγμα εδώ. Πρώτη φορά διάβασα κάτι εδώ πέρα. Λοιπόν, του ενοχλεί το τραπεζικό κεφάλαιο. Βλέπω εδώ, παράλληλα διευκολύνει η συγκέντρωση ακινήτων στο τραπεζικό κεφάλαιο που θα το βγάζει στο σφυρί επιταχύνοντας επενδύσεις σε διάφορους τομείς, όπως π.χ. ο τουρισμός και η αναπλάση περιοχών. Ο νέος πιταχευτικός κόβικας φύγει κι άλλο τη θηλιά των χρεών γύρω από τους μικρούς επαγγελματίες και αυτοπασχολούμενους που ήδη έχουν να αντιμετωπίσουν βουνό υποχρεώσεων απέναντι στις τράπεζες και το κράτος. Προσθέτει το κόμμα, ξέρει ποιο είναι το πρόβλημα. Δεν μπορούν να δώσουν λύση. Αυτά που λέει είναι σωστά, αλλά είναι και αυτή μέρο του προβλήματο. Γιατί δεν έχουν παράξει ουσιαστική αξία για του Έλληνε. Ενώ αν υπήρξε καπιταλισμό, σου ξαναλέω, τον καπιταλισμό τον βόλεμάς με καπιταλισμό. Αυτό είναι που πρέπει να καταλάβει. Αν είσαι φτωχό στο μυαλό, δεν το καταλαβαίνει. Αλλά το παιχνίδι στον πλανήτη παίζεται έτσι. Όταν λοιπόν αυτοί συνεννοούνται και κάνουν καλύτερο καπιταλισμό από εσένα, και εσύ είσαι μόνο σου όπω ορίζει το ΚΚΕ, σε απομονώνει και σε κάνει εντελώ μόνο σου. Σε κάνει να παίζει με μαύρα λεφτά, σε κάνει να παίζει με εργατικά, σε κάνει να παίζει παράλληλα σου πουλάει και τον αθεϊσμό. Δεν βγάζει αυτό. Το αντίθετο θέλει. Θέλει να πιστεύει στο Θεό, κατεμέ, εμέ, και να είσαι καπιταλιστή. Και αυτό που λένε ότι ο Χριστό ήταν ο πρώτο κομμουνιστή, για μένα αυτά είναι μπαρούφε. Δεν, δεν ισχύει. Για μένα δεν ισχύει. Για μένα δεν ισχύει. Γιατί δεν είναι το χρήμα ότι είναι η πηγή όλων των κακών. Η αγάπη για το χρήμα είναι η πηγή όλων των κακών. Έτσι λέει. Τώρα τι να σε πω. Έτσι λένε οι γραφέ. Πάνε, διάβασε και βγάλε δικό σου πόρισμα. Η αγάπη για το χρήμα, η απληστία, αυτό είναι η πηγή του κακού. Όταν ο Bill Gates έχει 90 πλά εκατομμύρια και θέλει και 91, έχουμε πρόβλημα. Εκεί πρέπει να υπάρξουν φορεί που να λένε φρένο, όχι παραπάνω. Δηλαδή και ο καπιταλισμός θέλει το φρένο του, αλλά όχι στα πλαίσια του σοσιαλισμού, στα πλαίσια του καπιταλισμού. Μεγάλη διαφορά. Στα πλαίσια τη δικαιοσύνη, στα πλαίσια. στα πολλά τα πλαίσια. Πάμε παρακάτω. Με ψήφισμά τη, η Ευρωπαϊκή Ένωση Δικαστών, πολύ σημαντικό, ζητεί τη συμμετοχή των δικαστικών ενώσεων στι νομοπαρασκευαστικέ. Στι νομο παρασκευέ των νόμων, μέχρι τώρα, <laughs> οι δικαστικέ ενώσει δεν είχαν παρουσία. Δηλαδή, όταν πήγαινε ο Μητσοτάκη, βασικά ο Μητσοτάκη έβγαλε εκτό τι δικαστικέ ενώσει, τι νομοπαρασκευαστικέ. Η Ένωση, και, και, τώρα τι γίνεται, μπαίνει μέσα η Ευρωπαϊκή Ένωση Δικαστών και ζητάει, και ζητάει από το Μητσοτάκι να μπει μέσα, να βάλει μέσα στο κόλπο του συγκεκριμένου, γιατί αλλιώ να θα παίρνει λεφτά η Ελλάδα. Δηλαδή, για να καταλάβει ότι έχουμε κανονική δικτατορία. Δηλαδή, αυτό το βίντεο πρέπει να, πρέπει να το κάνει κοινοποίηση. Δηλαδή, δεν χρειάζεται να στο, να στο, να στο λέω. Να σου το επικοινωνώ. Θα πρέπει με αυτόματο τρόπο να το κάνει. Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων γνωστοποίησε το ομόφωνο ψήφισμα τη Ευρωπαϊκή Ένωση Δικαστών, με το οποίο ζητεί από την ελληνική κυβέρνηση να διασφαλίσει τα αποτελεσματικά και άμεσα ότι η Ένωση δικαστών και εισαγγελέων στην Ελλάδα θα συμμετέχουν χωρί εξαιρέσει σε κάθε νομοπαρασκευαστική διαδικασία που λαμβάνει η χώρα εν ώψη νομοθετικών μεταβολών που αφορούν το δικαστικό σώμα και ειδικά την επαγγελματική κατάσταση των δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών. Λειτουργιών μάλλον. Το ψήφισμα της, ΕΕ έχει ω εξή. Ευρωπαϊκή Ένωση Δικαστών έχει ω εξή. Το κράτο δικαίου είναι θεμελιώδη η ιδρυτική αρχή τη συνθήκη για Ευρωπαϊκή Ένωση, άρθρο 2 τη συνθήκη. Επομένω, όταν προωθούνται νομοθετικέ μεταβόλε που αφορούν ουσιώδη ζητήματα τη κατάσταση των δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργιών, όπω η προαγωγή, η αξιολόγηση και ο πειθαρχικό έλεγχο, θεωρούμε ότι αποτελεί νομική υποχρέωση κάθε κράτου μέλου τη Ευρωπαϊκή Ένωση να συμπεριλάβει επισήμω τι δικαστικέ ενώσει στην νομοπαρασκευαστική διαδικασία. Η μη συμμόρφωση ενό κράτου μέλους με αυτέ τι βασικέ αρχέ είναι δυνατόν να θεωρηθεί ω παραβίαση αρχή του κράτου δικαίου. Ξέρει τι λέει εδώ με άλλα λόγια. Ότι η Ελλάδα μέχρι τώρα με την κυβέρνηση του, του The Dictator παραβιάζει τι αρχέ του κράτου δικαίου. Απλά το λένε με πολιτικέ λέξει. Και του λένε συμμορφώ σου γιατί την έκατσε. Αυτό συμβαίνει εδώ πέρα. Δηλαδή, δεν έχω δει στη ζωή μου όσα χρόνια ζω μεγαλύτερη δικτατορία και διπροσωπία από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον πρωθυπουργό αυτής της χώρας. Ο Τσίπρας, ο Τσίπρας ήταν 100 φορές καλύτερος από τον Μητσοτάκη. Ω, τώρα θα πεις, ο, ναι, ο, ο Τσίπρας ήταν 100 φορές καλύτερος. Απλά το 100 φορές καλύτερος για το λαό ήταν καλύτερο ο Τσίπρα. Αυτή είναι η μοναδική αλήθεια. Παρόλο που υποσχέθηκε άλλα και μετά το γύρισε σε σοσιαλιστικά κουραφέξαλα. Έτσι, βασικά εξ αρχή αριστερό ήταν ούτω ή άλλω. Αλλά για τον λαό ήταν πολύ καλύτερα τα πράγματα με τον, με τον Τσίπρα. Δεν το λέω γιατί υποστηρίζω τον Τσίπρα. Δεν υποστηρίζω τον Τσίπρα. Του να δίνω θεωρώ τον Τσίπρα επικίνδυνο, διότι έχει λαθασμένε πεπιθήσει και είναι προδότη ουσιαστικά. Αυτό φαίνεται από του λαθρομετανάστε. Τη στάση του ω προ του λαθρομετανάστε. Εμεί χρειαζόμαστε κάποιον που να είναι κοντά στο λαό, που να μην λέει ψέματα στο λαό. Ο Τσίπρα λέει ψέματα. Να μην είναι προδότη, να μην πουλάει την Ελλάδα, να μην ξεπουλάει την Ελλάδα, να μην βάζει μέσα λαθρέου μετανάστε. Να μην, να μην, να μην, να μην. ...αλλά να είναι καπιταλιστής και πατριώτης. Ο Τσίπρας δεν είναι τίποτα από όλα αυτά. Ο Τσίπρας ήταν στο επίπεδο 0%. Δηλαδή ήταν ανίκανο, ουσιαστικά. Απλά ο Μητσοτάκης είναι και σατανάς... ...γιατί είναι και ανίκανο και σατανάς. Δηλαδή είναι πολύ πιο επικίνδυνος από τον Τσίπρα. Αλλά για τα πατριωτικά τα κόμματα... Ε, πιστεύω ότι ο Τσίπρα είναι πιο επικίνδυνο, διότι αυτή τη στιγμή ο Τσίπρα έλκει κάποιου ανθρώπου οι οποίοι θα έπρεπε να ανήκουν στο πατριωτικό το, 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 το τομέα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση Δικαστών ζητεί από την ελληνική κυβέρνηση να διασφαλίσει αποτελεσματικά και άμεσα ότι ενό δικαστών και εισαγγελέων στην Ελλάδα θα συμμετέχουν χωρί εξαιρέσει σε κάθε νομοπαρασκευαστική διαδικασία που λαμβάνει η χώρα εν ώψη νομοθετικών μεταβολών που αφορούν το δικαστικό σώμα και ειδικά την επαγγελματική κατάσταση των δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών. Η Ελλάδα δεν έχει συνταγματικό δικαστήριο. Η δικαστική στην Ελλάδα είναι με κομμένα τα πόδια. Η αστυνομική στην Ελλάδα είναι με κομμένα τα πόδια. Σε γενικέ γραμμέ δεν έχουμε τίποτα παρά μόνο μια δικτατορία. Αν δεν καταλαβαίνει ότι αυτό που ζούμε τώρα είναι δικτατορία, έχει πρόβλημα. Η Πελώνη βγήκε και είπε ότι υπήρξε πολλή αστυνόμευση. Και τώρα που γίνονται φόνοι και, και τα, λοιπά, λένε ότι δεν υπάρχει αστυνόμευση. Ε, η Πελώνη πρέπει να καταλάβει ότι η πολλή αστυνόμευση δεν είναι ως προς τον αθώο πολίτη που απλά δεν φοράει μάσκα. Δηλαδή τα γελία τα υποκείμενα έχουν το content και αλλάζουν το context. Έχουν το, το περιεχόμενο, λένε για να πούνε κάτι σκουπιδένιο, αλλά το, το context είναι εντελώ σε λάθος βάση. Το πλαίσιο είναι λα, σε λάθος βάση. Το σύστημα είναι σε λάθος βάση. Βλέπουν το δέντρο, χάουν το δάσος για να πούνε ότι είπαν κάτι. Αλλά δεν περνάει αυτό. Εξώδικο στο χαρδαλιά δηλώσει που προκάλεσαν οργή. Πόθα. Σήμερα, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Θεάματο Ακροάματο επέδωσε εξώδικο στον Υφυπουργό Προστασία του Πολίτη Νίκο Χαρδαλιά αναφορικά με τι δηλώσει τη 28η Μαου για τη μουσική και την εστίαση. Οι δηλώσει αυτέ έγιναν τη στιγμή που εξουθενωμένο κλάδο των μουσικών, τεχνικών και άλλων εργαζομένων σε ζωντανέ εκδηλώσει αντιμετωπίζει ένα πολύ δύσκολο καλοκαίρι χωρί στήριξη και χωρί προοπτική εργασία. Το άνοιγμα των συναυλίων με 50% χωρητικότητα δεν αποτελεί άνοιγμα. Wow, είναι πολύ μεγάλο και δεν έχω facebook, δυστυχώς. Είναι πολύ μεγάλο και δεν έχω facebook. Άρα είναι πολύ σημαντικό. Το μεγαλύτερο μέρος του κλάδου εργάζεται στην εστίαση, σε ξενοδοχεία, σε μουσικές σκηνές και σε τοπικές εκδηλώσεις, τα οποία με τα ισχύοντα μέτρα θα παραμείνουν κλειστά Καλούμε εκ νέου για πολλωστή φορά τα συναρμόδια Υπουργεία Πολιτισμού, Εργασία και Οικονομικών να αναλάβουν τι ευθύνε του και να εκπονήσουν ένα ολοκληρωμένο σχέδιο στήριξη και ενίσχυση τη εργασία των ανθρώπων. Άκου, 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 πόθα. Κάτι δεν καταλαβαίνει. Η Νέα Δημοκρατία είναι μαζί σα, βρε. Δεν το καταλάβατε ακόμα. Τα μέτρα που έβγαλε η Νέα Δημοκρατία είναι μαζί σα. Τα κακά παιδιά είναι οι λιμοξιολόγοι. Αυτοί είναι τα κακά παιδιά που, λένε, που βάζουν τώρα τα μέτρα και νομοθετούν όπω γινόταν στη ΣΥΠΑ μέχρι τώρα. Αυτοί είναι τα κακά παιδιά. Το ότι του λιμοξιολόγου του όρισε ο Μητσοτάκη, το ότι. Το πιο τρελό είναι αυτό. Το ότι δεν μπορεί να του κάνει μήνυση. Όσου παρευρίσκονται στην Επιτροπή των Λιμοξιολόγων, αυτό είναι μακράν το πιο, παρανοϊκ, η πιο παρανοϊκή δικτατορία, αυτό είναι άλλο παπά Ευαγγέλιο. Η Νέα Δημοκρατία όμω είναι μαζί σα και κατ' επέκταση μαζί μας, ούτε εναντίον μας. Έτσι. Το ότι έχουμε τους περισσότερους νεκρούς σχεδόν ποσοστιαία βάσει του πληθυσμού μας, όλα καλά. Το ότι πεθαίνουν Έλληνες δική μας, δικά μας άτομα από, τους, από μην πω αυτό όλα καλά. Όλα καλά. Αχ, Θεούλη μου. Λοιπόν, θα πρέπει να στο βάλω αυτό το post, το facebook, κάτω στην περιγραφή. Για yeah, άμα θέλει να το τσεκάρει. Αυτό το επεισόδιο βγήκε μεγάλο και πρέπει να το κλείσω. Ελπίζω να σου άρεσε. Δυστυχώ, ζούμε σε μια προεκλογική κατάσταση στην Ελλάδα, η οποία είναι τρελή, παρανοϊκή και δικτατορική. Δεν έχει δηλαδή πιο πάνω. Ο δικτάτορα έχει ξεφύγει. Δεν έχει πιο πάνω να φτάσει στη δικτατορία του. Ο, ο άνθρωπο με τα δύο πρόσωπα. Κάποια στιγμή θα το αναλύσω αυτό εδώ. Γιατί ο Μιτσοτάκη έχει δύο πρόσωπα. Θα πρέπει να το αναλύσω αυτό εδώ. <laughs> θα το αναλύσω κάποια στιγμή στο μέλλον. Ωραία. Τέλος πάντων, αυτή τη στιγμή θα το κλείσω το επεισόδιο. Μην ξεχάσεις να πατήσεις το link στην, στο πρώτο σχόλιο από κάτω ή στην περιγραφή και να πάρεις μέρος στο poll. Το, αυτό είναι το poll το οποίο θα σου δώσει την αλήθεια. Έτσι. Εδώ μέσα είμαστε όλοι αληθινά άτομα, αυθεντικά άτομα δεν έχουμε να κρύψουμε τίποτα και ψηφίζουμε αυτό που θέλουμε να ψηφίσουμε σε ένα poll το οποίο είναι 100% ανοιχτό και καθόλου συστημικό. Και από κανέναν ελεγχόμενο πέραν από εμένα. Οπότε πάτσε το link στο πρώτο σχόλιο από κάτω και ψήφισε. Αν το έχει κάνει, να το κάνει κοινοποίηση. Αν έχει ήδη ψηφίσει, να το κάνει κοινοποίηση. Το link να το δουν και άλλα άτομα. Να μεγαλώσει δηλαδή. Όσοι το κάνατε, όσοι ψηφίζετε, σα ευχαριστώ. Αυτό το poll θα ισχύει μόνο για αυτόν τον μήνα, τον Ιούνιο. Και θα, όταν θα μπούμε στο νέο μήνα, θα δημιουργήσω νέο poll. Κάθε τέλη του μήνα, εγώ θα βγάζω επειδή είμαστε σε προεκλογική περίοδο, τα νούμερα. Έτσι, για να του ξεφτυλίσουμε όπω πρέπει να του ξεφτυλίσουμε. Και κάποια στιγμή θα πρέπει να γίνει κάποια μεγάλη συνέλευση, τέλο πάντων. Αυτά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολούθησε. Αν είσαι καινούριο σε αυτό το κανάλι, πατήστε το κουμπάκι που λέει subscribe εγγραφή. Αν είσαι viewer και παρακολουθεί εδώ και καιρό, να σου πω ένα τεράστιο ευχαριστώ. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Ευχαριστώ με τιμά ιδιαίτερα. Ξέρει ότι δίνω πολύ μεγάλη αξία, αλλά χωρί εσά δεν υπάρχω σε αυτό το παιχνίδι τουλάχιστον έτσι. Γιατί διαφορετικά υπάρχω και βασιλεύω κιόλα. Αλλά σε αυτό το παιχνίδι δεν θα υπήρχα χωρί εσά. Οπότε σα ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να είστε καλά, σα εκτιμώ απεριόριστα. Αυτό που θέλω να κάνει τώρα είναι smash the like button και κοινοποίηση να μαθευτεί η αλήθεια προ τα έξω. Να σε καλά, θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Γεια σου.